αν έχεις iPhone και AirPods, τότε αυτό το βίντεο είναι για σένα. Πώς τους φαινόταν αυτά που βλέπουμε στις ταινίες να γίνονται πραγματικότητα και να μπορείς μέσω του iPhone σου και των AirPods σου να κατασκοπεύεις τι γίνεται στο διπλαδωμάτιο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις προφανώς κανένα το επόμενο βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch και Discord server φυσικά να κάνεις οποιαδήποτε ερώτηση θέλεις. Ακολουθείς Instagram και TikTok για να μην χάνεις κανένα περιεχόμενο. TikTok έχουν ανέβει βίντεο τα οποία θα γίνουν και βίντεο στο YouTube φυσικά έτσι. Οπότε, αν δεν θες να χάνεις κανένα βίντεο, θα πας να τσεκάρεις και το TikTok. Έχουμε και λέμε λοιπόν σήμερα. Σήμερα σας έχω κάτι πάρα πολύ. Creepy. Ναι, είναι. Τι θέλω να σας πω. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω ένα κόλπο στο οποίο θα κατασκοπεύετε τι γίνεται στο διπλαδωμάτιο. Προσοχή. Αυτό το βίντεο δεν έχει σκοπό να χωρίσει κανένα ζευγάρι. Επίσης, το βίντεο αυτό δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν αποτελέσματα που θα πάρετε από τούδε και μετά. Μόλις το κάνετε δηλαδή και μετά. Πάμε λοιπόν να σας δείξω το έξυπνο και εύκολο τρικάκι. Το μόνο που χρειάζεται είναι φυσικά να έχεις τα AirPods σου, οποιοδήποτε series να είναι, δεν έχει σημασία, series 1, series 2, τα AirPods, τα Pro, γίνεται με όλα. Γίνεται όμως μόνο με AirPods, δεν γίνεται με άλλα ακουστικά. Αυτό το πράγμα να το ξέρετε. Δεν ξέρω εάν σε κάποιο από τα επόμενα iOS δώσουν την πρόσβαση και σε άλλα ακουστικά. Για την ώρα γίνεται μόνο με τα AirPods. Οπότε, πάμε να δούμε πώς το κάνουμε. Είναι μια πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Πρέπει βασική προϋπόθεση να μην είσαι σε πολύ μακρινή απόσταση. Δηλαδή μην πάτε σε κανένα χιλιόμετρο και μου βάλετε τα ακουστικά σας και πιστεύετε πως τα ακούσετε, μέχρι εκεί που πιάνουν εμβέλεια τα AirPods. Δηλαδή δίπλα παραδίπλα δωμάτιο νομίζω είναι κομπλέ. Λοιπόν, τι κάνουμε, πώς ξεκινάμε και πώς αυτό το πράγμα εμάς θα μας βοηθήσει. Σκεφτείτε λοιπόν να γίνετε μια συνομιλία στο δίπλα δωμάτιο που θέλετε να ακούσετε και να μην θέλετε να παρευρίσκεστε. Οπότε πετάτε το τηλέφωνο σας στο δίπλα δωμάτιο, λέτε εσείς πάω τουαλέτα ή πάω στο δίπλα δωμάτιο και πολύ απλά ακούτε τι γίνεται. Ξαναλέω, το βίντεο δεν έχει καμία ευθύνη για ό,τι προκύψει. Έτσι, εγώ σας το λέω και το ξεχνάτε κιόλας ότι σας το είπα. Κάπου το μάθατε. Λοιπόν, γιατί δεν γνωρίζω πώς θα εξελιχθεί η φάση με αυτό το βίντεο και τι θα μάθετε εάν το κάνετε. Φοβούμαι γάρ. Λοιπόν, ακουστικάκια, φοράς το ακουστικάκι. Εφόσον φορέσουμε τα AirPods και συνδεθούν, που γράφει η σύνδεση των AirPods, τώρα, εάν πάμε ρυθμίσεις, κατεβούμε και βρούμε το κέντρο ελέγχου, το επιλέξουμε, και κατεβαίνουμε προς τα κάτω, βρίσκουμε τη λέξη, βρίσκουμε αυτό που λέει ακοή, πατάμε το συν, πηγαίνει επάνω. Εάν εγώ κατεβάσω το κέντρο ελέγχου από τα δεξιά και πατήσω το αυτάκι, βλέπετε ότι λέει ζωντανή ακρόαση απενεργοποιημένη. Μόλις την πατήσουμε, βλέπετε ότι υπάρχει και η αυξομοίωση έντασης. Μιλάω σιγά γιατί ακούω τη φωνή μου. Να σας δείξω άλλο ένα κρυπάκι. Τώρα εγώ αν πάω το δωμάτιο, ακούω τη φωνή μου. Είναι πάρα πολύ creepy. Το κλείνω γιατί δεν μπορώ να μιλήσω. Τώρα, εάν εγώ πάω στο δίπλα δωμάτιο και αφήσω το κινητό μου να δουλεύει, να λειτουργεί, μπορώ να ξέρω τι γίνεται στο δίπλα δωμάτιο μέσα των AirPods μου. Επίσης, κάτι άλλο, μπορείτε να ηχογραφήσετε και τη συνομιλία. Yes, of course, ναι μπορείς. Δηλαδή, εάν ανοίξεις το screen recorder της οθόνης, μπορείς πάρα πολύ εύκολα την συνομιλία να την καταγράψεις. Οπότε η συνομιλία να υπάρχει αποθηκευμένη στο κινητό σου για τυχόν ενδεχόμενο. Βλέπετε ότι υπάρχει και η αυξομοίωση έντασης. Δηλαδή, πόσο μυστικός πράκτορας μπορείς να γίνεις. Και τραβάς τη συνομιλία live εκείνη την ώρα και ακούς τι γίνεται, αλλά και μπορείς να την ηχογραφήσεις κιόλας για να έχεις αποδεικτικά στοιχεία. Νομίζω ότι μετά με αυτό το βίντεο θα με κάνουν πολύ ban. Ξεκάθαρα. Αλλά εγώ, σας το είπα, είναι ένα έξυπνο κόλπο και τρίκ. Για το έχετε στο μυαλό σας, πραγματικά μετράει και βοηθάει πάρα πολύ για τον οποιονδήποτε λόγο. Who cares? Okay. Λοιπόν, αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να πατήσετε. Ήταν λίγο σύντομο, καθώς η λειτουργία είναι πάρα πολύ σύντομη. Αλλά μην ξεχάσεις, αν σας αρέσουν τέτοιους βίντεο, να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα το επόμενο βίντεο. Επίσης, TikTok και Instagram για πολύ περισσότερο περιεχόμενο.
Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.